Κάπα κεφάλαιο, 20 κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο με τη χάρη του Χριστού. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότη, ώστις εξήλθεν άμα το πρωί δια να μισθώσει τους εργάτας δια των αμπελώναν αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς ένα δινάριον την ημέρα, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους ισταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπε, υπάγεται και εσείς εν το στον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει. Και εκείνοι πήγον. Πάλιν εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν έκαμεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών, έβρε άλλους ισταμένους αργούς και λέγει προς αυτούς, γιατί είσταστε εδώ όλη την ημέρα αργή? Λέγωσι προς αυτόν, διότι ουδείς εμίστος εν ημάς. Λέγει προς αυτούς, υπάγεται κι εσείς τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει. Αφού δε έγινε εσπέρα, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού, κάλεσον τους εργάτας και αποέδωσε εις αυτούς των μισθών αρχίσας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρι την ενδεκάτην ώραν μισθοθέντες έλαβον ανά εν δινάριον. Ελθέοντες δε οι πρώτοι, ενόμισον ότι θέλουν λάβει πλειότερα. Έλαβαν όμως και αυτοί ανά εν δινάριον. Και λαβώντες εγώγγιζαν κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες ότι αυτοί έσχατοι μίαν ώραν έκαμον και έκαμες ημάς, και έκαμες αυτούς ίσους με ημάς. Ήτινε σεβαστάσαμε το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθείς είπε προς ένα εξ αυτών, φίλε δε σε αδικό, δε συμφώνησας ένα δινάριον με τεμού. Λάβε το σον και είπαγε, θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και εις εσέ. Ή δεν έχω την εξουσία να κάνω ό,τι θέλω εις τα αιμά. Ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός. Ούτω θέλουσιν είστε οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν τη οδό και είπε προς αυτούς, «Ιδώ αναβαίνομεν σε Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους ιερείς και γραμματείς και θέλουσιν καταδικάσει αυτόν εις θάνατον. Και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση. Και την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Τότε προσήλθε προς αυτόν η μήτρη των ιών του Ζεβεδαίου, μετά των ιών αυτής προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, τι θέλεις, λέγει προς αυτόν, είπε να καθίσως οι ούτοι οι δύο οι μου είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δίναστε να πείτε το ποτήριον το εγώ, το οποίον εγώ μέλω να πείω, και να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίον εγώ βαφτίζομαι. Λέγουσι προς αυτόν, δυνάμεθα. Και λέγει προς αυτούς, το μεν ποτήριον μου θέλετε πει, και το βάφτισμα το οποίον εγώ βαφτίζομαι θέλετε βαφτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι μου να δώσω, ημί σώσουν ετοιμασμένον υπό του πατρός μου. Και ακούσαντες οι 10 ηγανάκτησαν περί των 2 αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπεν, εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσι αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. Αλλά όστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και όστις θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Και καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντίπολων. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σειρά των μαθημάτων μας, το σχέδιο και το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, και διαβάζουμε και παρακολουθούμε αυτά που μας λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός για μας τους πιστούς, οι οποίοι αφενός μεν αναγεννηθήκαμε με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, αφετέρου υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού βαφτιστήκαμε εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών, και τέλος εξητήσαμε και λάβαμε ή εξητούμε και θα λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο που είναι υπόσχεση του Θεού, ειδωθήσα από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού προς εμάς. Για μας λοιπόν που επίσης μελετούμε το Λόγο του Θεού, εντρυφούμε, εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας με σκοπό να γίνουμε εκτελεστές έργου
και όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού. Γνωρίζουμε λοιπόν με τα πάσης βεβαιότητος ότι ο καιρός έφτασε, ότι είμαστε πια στις έσχατες μέρες όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως γνωρίζουμε, γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν εξεύρωμε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του, αλλά θα έρθει καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, καθήν ώρα αν δεν στοχαζόμαστε. Και ξέρουμε επίσης ότι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο Άνομος, αφού η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, και έχουμε πει ότι η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες όταν θα πολλαπλασιαστεί τις έσχατες ημέρες, θα ξεπεράσει τη μακροθυμία του Θεού η αμαρτία των ανθρώπων, και όπως έκανε τον καιρό του Νόε που άρπαξε, εξέβαλε ανάμεσα από την ανθρωπότητα τον Νόε, τη γυναίκα του, τους τρεις γιους του και τις τρεις νύφες του για να τους σώσει, και μάλιστα μέσα στην Κιβωτό, κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνει και εμάς, θα μας αρπάξει η απάτηση του Κυρίου στον αέρα, και ύστερα θα εκδηλωθεί η οργή του Θεού επί της γης και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο Υιός της Απολίας, ο Άνομος, τον οποίον ο Κύριος τελικά θα απολύσει με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Όμως, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και είναι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η ετοιμασία, και για αυτή την ετοιμασία μιλάμε τις τελευταίες λίγες φορές και για αυτή θα μιλήσουμε και σήμερα. Ο Θεός μας αποκάλυψε, μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του, τον Άγιο, ότι καλές βουλές βουλεύεται για κάθε έναν που επικαλείται το όνομα του Χριστού, που δέχεται το Χριστό και δίνει σε αυτόν εξουσία ο Πατέρας να γίνει τέκνο Θεού. Καλές βουλές λοιπόν βουλεύεται και έχει και ένα ευλογημένο και άγιο σχέδιο για τον κάθε έναν από μας, το οποίο μακάριος είναι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, μαθητής του Χριστού, που ζητάει από το Θεό χάρη, έλεος, ώστε ο Χριστός να τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει. Επίσης, μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι κάθε ένας άνθρωπος, έτσι όπως τον περιγράψαμε, μαθητής του Χριστού, χριστιανός, έχει χαρίσματα, τάλαντα από το Θεό, τα οποία εδόθησαν δια Πνεύματος Αγίου, είτε πνευματικά χαρίσματα, είτε και φυσικά χαρίσματα, τα οποία εδόθησαν ώστε δι' αυτόν ο κάθε άνθρωπος να εργάζεται, ώστε να καρποφορήσει, γιατί χωρίς καρπό κανένας δεν θα λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ποιος είναι ο δούλος του Θεού, τον οποίον ο Θεός κάλεσε, έτσι όπως το περιγράψαμε μέχρι τώρα, να εργαστεί, γνωρίζοντας όμως ότι πολλοί εκ των δούλων πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Δηλαδή πολλοί εκ των δούλων οι οποίοι εργάζονται και μάλιστα με επιμέλεια, όχι με αμέλεια, θα βρεθούν στην έκπληξη τη μεγάλη να μην είναι εκείνη τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας έτοιμοι ώστε να εισέλθουν πλουσίως και δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέτουμε πάντοτε στον εαυτό μας περισσότερο και όχι στους άλλους είναι: θέλεις να γίνεις δούλος του Θεού? Σοβαρό ερώτημα. Θέλεις? Βεβαίως το να θέλεις να γίνεις δούλος του Θεού πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι έχει κόστος. Αλλά επίσης πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι να μην γίνεις δούλος του Θεού έχει μεγαλύτερο και χειρότερο κόστος. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε ένας άνθρωπος έχει επιρροές από τον πνευματικό κόσμο. Είτε δηλαδή από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, είτε από τα πνεύματα της πονηρίας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυριστεί
ότι εγώ θα είμαι ουδέτερος. Ούτε με το Θεό θα είμαι, αλλά ούτε και με το διάβολο. Κανένας δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν ζητάς τον Χριστό, τότε ο Χριστός θα έρχεται, θα σε πλησιάζει, θα σε σώζει και θα σε οδηγεί. Όταν απαρνείσαι ή αδιαφορείς για τον Χριστό, τότε είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα πέφτει ο άνθρωπος στα δίχτυα του κόσμου και του διαβόλου. Γνωστού όντως, γιατί είναι γεγραμμένο, ότι κανένας άνθρωπος, κανένας δούλος, και μάλιστα η Γραφή λέει στο αρχαίο κείμενο, κανένας οικέτης δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίως. Ή τον Θεό ή τον Μαμονά. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Κανένας δεν μπορεί να έχει δύο κυρίως. Και βεβαίως κανένας δεν μπορεί να μην έχει κανένα κύριο. Γιατί είναι ανώτερες δυνάμεις από μας, θέλουν να κυριαρχήσουν σε μας και θα κυριαρχήσουν. Δεν γίνεται να μην κυριαρχήσουν. Ο ένας όταν του το ζητάμε, ο αγαθός Θεός, και ο άλλος όταν και ακόμη και όταν δεν του το ζητάμε, αρκεί να μπορεί να μας πλησιάζει. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος ή τον έναν τον Χριστό να μισήσει και να αγαπήσει τον άλλον που είναι ο εχθρός και ο κόσμος, ή στον έναν να προσκοληθεί τον Χριστό και τον άλλον να περιφρονήσει. Δύο κυρίους ή κανέναν κύριο, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δουλεύει. Ή τον έναν ή τον άλλον. Και αν μεν εξητήσεις τον Θεό, θα δουλεύεις αυτόν, ναι. Αν δεν ζητήσεις τον Θεό, τότε θα σε κατακυριαρχήσει ο άλλος. Και για να το πω πιο σωστά, αν ζητάς, όχι αν ζητήσεις μια φορά τον Θεό, γιατί αν ζητήσεις μια φορά τον Θεό, θα έρθει ο Χριστός να σε ελευθερώσει, να σε ευλογήσει, και αν σταματήσεις να εξητάς τον Θεό, τότε θα αρχίζεις να λυπείς το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο ευαυτίστηκες, εσφραγίστηκες για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Θα το λυπείς λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο. Εάν συνεχίζεις να μην ζητάς τον Θεό, θα το σβήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Και αν συνεχίσεις να μην ζητάς τον Θεό, θα αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν μπορεί να κατοικεί εκεί που δεν τον θέλουνε. Ο Θεός δεν κατοικεί με τη βία, κατοικεί με τη χάρη. Και αν αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε το δαιμόνιο θα έρθει, θα βρει τον οίκον εσαρωμένον, καθαρόν, θα τον παρατηρήσει, θα τον παρακολουθήσει και δεν θα μπει μέσα, αλλά θα πάει να βρει άλλα 7 δαιμόνια, ισχυρότερα των πρώτων, θα εισέλθει εντός και τα έσκατα του ανθρώπου θα γίνουν χειρότερα των πρώτων. Άρα λοιπόν, όχι μόνο πρέπει να ζητήσουμε, αλλά να εξητούμε τον Κύριο, για να απολαμβάνουμε τη χάρη Του και το ελαιός Του, πράγμα το οποίο θέλει και ο Θεός. Θέλει ο Θεός. Είναι σαν να μας λέει, θέλω να με βοηθήσεις στο έργο μου. Γιατί είναι πράγματα που ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει παρά μόνο από ανθρώπους. Και μάλιστα δεν μπορεί να κάνει κάποιο συγκεκριμένο έργο παρά μόνο από σένα. Στο δικό σου περιβάλλον. Στο δικό σου χώρο. Και δεν μπορεί να κάνει κανένα έργο στο δικό μου χώρο παρά μόνο με μένα. Άρα λοιπόν όλους μας προσκαλεί και όλους ο Χριστός μας φέρνει στην Εκκλησία Του. Μας διδάσκει, γιατί η Εκκλησία, έχουμε πει κατ' επανάληψη και επαναλαμβάνουμε, ότι είναι σχολείο, δάσκαλος και καθηγητής είναι ο Χριστός, είναι νοσοκομείο σώματος, ψυχής και πνεύματος του ανθρώπου, και γιατρός είναι μόνο ο Χριστός. Με τις πληγές Του θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, αλλά είναι και στρατόπεδο όπου βασιλιάς είναι μόνο ο Χριστός, που εκπαιδεύει, προσλαμβάνει και αποστέλει στρατιώτες. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, θέλεις να γίνεις δούλος του Θεού? Και είπαμε, το κόστος είναι μεγάλο, αλλά το να μην θέλεις είναι πολύ μεγάλο, γιατί θα γίνεις άλλου δούλος. Άλλου δούλος. Και μάλιστα το κείμενο δεν λέει δούλος, λέει κέτης. Γιατί η αρχαία γλώσσα είναι εκπληκτική στην περιγραφή και στις έννοιες.
Και η λέξη συκέτης σημαίνει άνθρωπος προς βοήθεια και εξουσία. Είναι ελεύθερος. Αλλά τον προσλαμβάνω ηκέτη μου για να με βοηθάει στο έργο μου και για να του δώσω την εξουσία μου. Αυτή είναι η πρόσκληση λοιπόν του Χριστού για δούλους και δούλες, τους οποίους θέτει δια Πνεύματος Αγίου. Για να σε προσλάβει όμως ο Κύριος και να γίνεις δούλος, γιατί θέλω να γίνω δούλος, πώς θα γίνω? Πρέπει να είμαι διαθέσιμος. Και μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με αυτή τη θαυμαστή παραβολή των εργατών του Αμπελώνος, όπου η Βασιλεία των Ουρανών είναι μία ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, ο οποίος εξήλθε πολύ πρωί για να μισθώσει εργάτες δια των αμπελών αυτού. Και πού εξήλθε να τους βρει? Εκεί που έπρεπε να περιμένουνε. Δεν γύρισε από σπίτι σε σπίτι, αλλά τους βρήκε εκεί που έπρεπε να περιμένουνε για να έρθει να τους προσλάβει. Και όταν ήμουν μικρό παιδί στο Μαρούσι, εκεί που γεννήθηκα, θυμάμαι ότι το έχω ξαναπεί, ότι στην πλατεία του Αμαρουσίου μαζεύονταν όλοι οι εργάτες που ήταν διαθέσιμοι, δηλαδή δεν είχαν εργασία και θέλανε να εργαστούν, δεν είχαν και θέλανε να εργαστούν, ανάλογα με την ειδικότητά τους, μπογιατζίδες, καυτιάδες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, και κάθονταν με τα εργαλεία τους και περίμεναν. Και όποιος χρειαζόταν εργάτη, ξύπναγε πρωί-πρωί, δεν πήγαινε ποτέ μεσημέρι, πρωί-πρωί για να τους εκμεταλλευτεί, με την καλή έννοια το εκμεταλλευτεί, για να εργαστούν όλη την ημέρα. Και όποιον έβλεπε διαθέσιμο, τον κοίταγε και διάλεγε έναν, δύο. Όμως μέσα στην παραβολή ο Κύριος του Αμπελώνος τους πήρε όλους. Άρα για να σε εκλέξει πρέπει πρώτον να θέλεις και δεύτερον να περιμένεις διαθέσιμος την ώρα που θα σε εκλέξει ο Κύριος. Όχι όποια ώρα θέλεις εσύ, αλλά την ώρα την προσδιορισμένη. Και πού στέκεται ο άνθρωπος τον οποίον θέλει, ο οποίος θέλει να τον εκλέξει ο Κύριος για δούλο του, που αλλού παρά μόνο στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία στεκόμαστε, περιμένουμε για να έρθει ο Κύριος να μας προσλάβει. Όχι στο καφενείο, ούτε στο γήπεδο, ούτε στη βόλτα. Στην Εκκλησία, γιατί στην Εκκλησία περπατάει ο Κύριος μας, καθώς είναι γραμμένο εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Όσους βρήκε διαθέσιμους και έτοιμους για να εργαστούν, τους είπε λάτε. Και όλοι πήγανε. Και έκανε και συμφωνία μαζί τους. Θα σας δώσω ένα δινάριο αν δουλέψετε όλη την ημέρα. Και άρχισαν με μεγάλη επιμέλεια και εργατικότητα, γιατί θέλανε, γι' αυτό και περιμένανε να τους μισθώσει κάποιος, θέλανε και εργάστηκαν όλη την ημέρα με μεγάλη επιμέλεια, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα παράπονο από τον οικοδεσπότη προς αυτούς. Ο οικοδεσπότης όμως είναι αγαθός και χρειάζεται και άλλους δούλους. Χρειάζεται και άλλους δούλους. Δεν φτάνουν οι πρώτοι που ήσαν έτοιμοι στις 6 ώρα και βγαίνει και στις 9 να βρει υπάρχουν άλλοι δούλοι διαθέσιμοι να τους φωνάξει, και βρήκε κι άλλους. Και τους λέει λάτε κι εσείς, σας χρειάζομαι. Δεν τους παίρνει για πλάκα. Τους παίρνει γιατί έχει να τους δώσει δουλειά. Και τους λέει πηγαίνετε να δουλέψετε και ό,τι είναι δίκαιον θα σας δώσω. Αλλά χρειάζεται και άλλους δούλους. Και βγαίνει και στις 12, βγαίνει και στις 3, κοντεύει να τελειώσει η μέρα και χρειάζεται και άλλους δούλους. Όλους όσους είναι διαθέσιμους, και δεν κάνει χατήρια, γιατί ο αγρός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι. Πάντοτε ο Κύριος ψάχνει να βρει δούλους να εργαστούνε. Αλλά να εργαστούνε. Και θα πληρωθούνε, θα ανταμυφθούνε. Και με έκπληξη βγαίνει και στις 5 το απόγευμα και ψάχνει να βρει δούλους να δουλέψουν μια ώρα. Μια ώρα.
Σκεφτείτε πόσο ανάγκη είχε ο οικοδεσπότης αυτός για τον αμπελώνα του. Και τους πήρε και αυτούς και δουλέψανε μια ώρα. Όταν ήρθε το εσπέρας, λέει η εγγραφή, ο κύριος του αμπελώνος φωνάζει τον επίτροπο, το δικό του, και του λέει κάλεσε τους εργάτες και δώσ' τους τον μισθό. Και μάλιστα άρχισε να αποδίδει τον μισθό του καθενός από τους τελευταίους. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα κρίσιμο σημείο για να δούμε πώς σκέφτεται και πώς ενεργεί ο άρχον, ο κύριος του αμπελώνος. Το αμπελώνος του δικού του. Τους χαίρεται τους δούλους του που εργάζονται, αλλά και δεν σταματάει μέχρι την τελευταία στιγμή να τους δοκιμάζει. Γιατί πρέπει να βρεθούν δόκιμοι και να τους αποδοθεί ο στέφανος της δικαιοσύνης. Και ενώπιον πάντων, ο επίτροπος βγάζει ένα δινάριο και δίνει στους τελευταίους δούλους, στους δούλους της εσχάτης ημέρας. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο τυχεροί, σε εισαγωγικά, είναι οι δούλοι της εσχάτης ημέρας. Μια ώρα, δηλαδή σκεφτείτε να το πω αλλιώς, μια ώρα δούλεψαν και πήραν την ίδια ανταμοιβή. Φοβερό είναι. Ένας δουλεύει 20 χρόνια και τον άλλον τον προσλαμβάνει ο Κύριος τον τελευταίο μήνα. 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια στο έργο του Κυρίου. Και έναν νεαρό τον καλεί ο Κύριος στο έργο του ένα μήνα. Σε ένα μήνα γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Λέω. Μακάρι. Να είμαστε έτοιμοι όμως. Και όταν γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας και πάμε επάνω, ο Κύριος λέει, ελάτε εδώ να σας δώσω το μισθό σας. Κατά το έργο σας. Ναι, αλλά εγώ εργάστηκα 20 χρόνια. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Πόσο κοπίασες έχει σημασία. Και αν ήσουν διαθέσιμος όταν σε χρειάστηκα. Ήσουν διαθέσιμος όταν σε κάλεσα να εργαστείς στο χωράφι μου. Μία ώρα. Πολύ είναι μία ώρα. Πολύ είναι. Η πρόθεση της καρδιάς και η απόφαση να εργαστείς. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ό,τι είναι δίκαιον έδωκε, αλλά όχι κατά τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, που μετράει, ζυγίζει, κρίνει και συγκρίνει, αλλά κατά τη δικαιοσύνη του Θεού που ανταποδίδει τα πάντα. Κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Ο Κύριος όμως δεν είπε, καλά βρε παιδί μου, ο Γιώργος ο Κοροβέσης θα γίνει συγκληρονόμος μου. Εγώ 2000 χρόνια, αιώνια εργάζομαι γι' αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος για 1, 2, 5, 10, 20 χρόνια. Δεν το λέει αυτό όμως. Χαίρεται που είναι συγκληρονόμος μου και που ο πατέρας του με κάνει συγκληρονόμο του. Που μας κάνει όμοιους. Ίσα. Τι ωραία παρησία που έχει ο Ιωάννης ο Απόστολος. Που λέει δεν εξεύρωμεν αδελφοί τι θέλωμεν είστε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά εν εξεύρωμεν ούτε βεβαιότητος ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Ό,τι έχει προσδιορίσει ο Πατέρας Θεός για τον Υιόν του το μονογενή, τον Ιησούν Χριστόν, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, που είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός ο αληθινός, γιατί ο Θεός ήλθε εν σαρκή, ό,τι χάρη, ό,τι δωρεά, ό,τι εξουσία, ό,τι δύναμη, ό,τι απόλαυση έχει προσδιορίσει για τον Ιησούν Χριστόν, έχει προσδιορίσει και για μένα. Και χαίρεται, γιατί. Γιατί χαίρεται ο Χριστός. Γιατί έχει αναγνωρίσει ότι ο Θεός, ο Πατέρας, είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει. Και ξέρει ότι ό,τι κάνει ο Πατέρας του
είναι το τέλειο, το άριστο. Πρώτον και δεύτερον, γιατί είναι αγαθός Θεός. Δεν είναι πονηρός. Δεν σκέφτεται για αυτόν, μάλλον για τους άλλους σκέφτεται. Και γι' αυτό απέδειξε την αγάπη του με τη θυσία του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους δούλους, τους οποίους κάλεσε απαρχής ο Κύριος, και όταν είδε να δίνουν, όταν είδε τον επίτροπο να δίδει στους δούλους της εσχάτης ώρας ένα δινάριον, ενθουσιαστήκανε, γιατί άρχισαν να συγκρίνουν και να κρίνουν. Τι να κρίνουν? Εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτούς. Κοπιάσαμε και βαστάσαμε το βάρος της ημέρας ολόκληρης. Και μάλιστα εν δικαιοσύνη πρέπει να μας δώσει περισσότερο, γιατί τον περιμέναμε να μας καλέσει από τις 6 το πρωί. Και χάρηκαν, γιατί είπαν, εμείς τι θα πάρουμε? Εμείς τι θα πάρουμε? Αλλά όταν ήρθε η ώρα τους, ο δίκαιος κριτής, ο αγαθός Θεός, έδωσε ακριβώς και σε αυτούς ένα δινάριο. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί βλέπω ανθρώπους, νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, μπαίνουν στην εκκλησία, ζητάνε τον Χριστό τους αναγεννάει, ζητάνε το Πνεύμα το Άγιο, αμέσως τους βαφτίζει. Εγώ έκανα 4 χρόνια να βαφτιστώ. Κυριανάκη 40, ο αδερφός μας. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Το κοιτάω και λέω, τυχεράκια, ίδιο μισθό θα πάρεις, όχι με μένα, με τον Χριστό. Και λέω και στον εαυτό μου, τυχεράκια, ίδιο μισθό θα πάρεις με τον Χριστό. Όμοιος με τον Χριστό θα είσαι. Και χαίρομαι. Αδερφέ, χαίρεσαι όταν ο Θεός ευλογεί τους αδελφούς σου. Όταν τους ευλογεί και πιο πολύ από σένα. Χαίρεσαι όταν ο Θεός τιμάει τους αδελφούς σου. Όταν τους τιμάει πιο πολύ από σένα. Χαίρεσαι όταν συστήνει και υψώνει τους αδελφούς σου. Όταν τους υψώνει πιο πολύ από σένα. Μη φοβάσαι, ο ουρανός είναι δικός σου. Αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί. Να έχουμε χαρά όταν βλέπουμε καινούριους ανθρώπους να προσθέτει, να τους ευλογεί και να τους αυξάνει πιο πολύ από μας. Πιο πολύ από μας, Κύριε. Και αν το λέμε με όλη μας την ψυχή, Κύριε, ευλόγησέ τους σου πιο πολύ από μας. Και σκεφτείτε μια εκκλησία που το λένε όλοι. Τι χαρά έχει ο Χριστός. Σκεφτείτε όμως μια εκκλησία που βάζει ιεραρχία. Πόσο καιρό έχεις τον Κύριο? 30 χρόνια. Εγώ είμαι πιο μεγάλος, έχω 30 μισό. Θα μ' ακούς. Πόσο λυπάται ο Θεός. Ή όταν περιφρονείς ένα νέο παιδί με μια νέα κοπέλα. Αδελφοί, ο Κύριος θα μας ευλογήσει όλους. Και έχει και αγαθές βουλές, βουλεύεται ο Θεός για τον καθέναν. Και έχει ωραίο έργο για τον καθέναν. Και έχει δόξα ουράνια για τον καθέναν από μας. Και έχει και ένα σπίτι ετοιμασμένο στον ουρανό για όλους μας. Αμήν. Έχουμε χαρά. Θέλουμε να μας ευλογεί όλους και μάλιστα τους άλλους πιο πολύ από μας. Εγώ αλήθεια σας το λέω, το θέλω. Άργησα να το καταφέρω, ή μάλλον να το καταφέρει ο Χριστός για μένα. Άργησε. Όχι, ο Χριστός δυσκολεύτηκε να το καταφέρει. Αλλά τώρα έχω πολύ χαρά. Έχω πολύ χαρά που βλέπω νέους ανθρώπους, νέους εργάτες να σηκώνει ο Θεός, να τους δίνει χαρίσματα, να τους δίνει διακονίες. Και λέω, Κύριε, πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Γιατί? Για να δοξάζεται το όνομά σου, Χριστέ μου. Όμως οι πρώτοι αγανάκτησαν και τα βάλαν με τον Κύριο. Τι είναι αυτά που κάνεις? Και ακούστε τι είπαν. Μας έκανες ίσους με αυτούς. Ίσους με αυτούς. Και στενοχωρήθηκε ο Θεός. Και λέει, έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί όταν στενοχωρείς το Θεό και μάλιστα ξεπερνάς τη μακροθυμία Του, ξέρετε τι λέει? Ήπαγε. Και ο Θεός να φυλάει.
αν κάτι δεν θέλω να ακούσω ποτέ από τον Κύριό μου, είπαγε. Εγώ θέλω να ακούσω, έλα. Αμήν αδερφοί, έλα. Όχι, για κανένα σας δεν θέλω να ακούσω, είπαγε. Για όλους μας θέλω να ακούμε, έλα παιδί μου. Και να τρέχουμε αδερφοί. Του λέει, έλα εδώ. Δεν συμφώνησες να δουλέψεις για ένα δινάριο? Γιατί παραπονιέσαι, σε αδίκησα? Ένα δινάριο μου ζήτησες, πάρ' το. Λάβε το σον, αλλά τώρα είπαγε. Αύριο δεν έχει δουλειά. Ω, φοβερό δεν είναι? Αυτός νόμιζε ότι θα είναι ο πρώτος και τελικά έγινε έσχατος. Γιατί τελείωσε η συνεργασία του οικοδεσπότη με αυτόν. Ό,τι δούλεψες, δούλεψες. Πάρε την ανταμοιβή σου και φύγε τώρα. Αύριο, αύριο δεν έχει δουλειά. Μεθαύριο δεν έχει δουλειά. Αντί μεθαύριο δεν έχει δουλειά. Τρομερό. Τρομακτικό, φοβερό. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Δεν μπορώ να κάνω στα δικά μου ό,τι θέλω. Θα μου πεις εσύ τι να κάνω? Θα κάνω ό,τι θέλεις εσύ? Το πρώτο σοβαρό πρόβλημα. Νομίζεις, αδερφέ, ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλεις εσύ? Ό,τι θέλω εγώ? Θέλεις ο Θεός να κάνει ό,τι θέλεις εσύ? Ό,τι θέλω εγώ? Δεν θέλουμε στη ζωή μας να κάνει ο Θεός ό,τι θέλει Αυτός? Γιατί αυτό είναι το καλύτερο για όλους μας και για μένα προσωπικά. Για τον κάθε έναν από εμάς προσωπικά. Ό,τι θέλει Αυτός. Όχι ό,τι θέλω εγώ. Όχι ό,τι θέλεις εσύ. Τρομακτικό λάθος που οδηγεί στην απώλεια. Δεύτερον, ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός ενώ εγώ είμαι αγαθός? Δεν μπορείς να προσαρμοστείς με την αγαθοσύνη μου? Θέλεις να προσαρμοστώ εγώ με την πονηριά σου? Δεν μπορείς να αποδεχθείς την αγαθοσύνη μου και θέλεις εγώ να αποδεχθώ την πονηριά σου? Ο άνθρωπος με τον οποίο ποτέ δεν μπορεί να συνεχίσει τη συνεργασία του ο Θεός μαζί του. Ποτέ. Μπορεί να είναι άριστος δούλος, μπορεί να είναι τέλειος αγρότης, να έχει καλά υλικά, εργαλεία, να δουλεύει με μεγάλη επιμέλεια, αλλά επειδή θέλει ο Θεός να κάνει ό,τι θέλει αυτός πρώτον, δεν του να αναγνωρίζει την εξουσία. Και δεύτερον, δεν συμφωνεί με την αγαθοσύνη του Θεού, αλλά θέλει ο Θεός να συμφωνήσει με την πονηριά του, δεν μπορεί να συνεχίσει. Και ξέρετε αδερφοί, δεν υπάρχει άλλος με τον οποίον σταματάει ο Θεός τη συνεργασία. Αυτά τα δύο προβλήματα είναι που ο Θεός σταματάει να συνεργάζεται με τον άνθρωπο, με τον άντρα, τη γυναίκα, το δούλο, τη δούλη, το νέο, το γέροντα, τη γερόντισσα. Σταματάει. Δεν μου κάνεις, δεν θα κάνεις καλό, δεν είσαι βοηθός μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θέλω ανθρώπους ταπεινούς και υποτεταγμένους που δεν διεκδικούν για τον εαυτό τους μεγάλα, αλλά αυτά που τους δίνω, και θέλω στο έργο μου αγαθούς και πιστούς. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα που σου δώσα εγώ εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Θέλει υποτεταγμένους, αγαθούς και πιστούς δούλους. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει και κάτι άλλο. Που τώρα πάμε στην ιδιαίτερη ευλογία. Ενώ έλεγε αυτά, κάποια στιγμή η μητέρα του Ιάκωβου και του Ιωάννη μαζί με τα παιδιά της πλησιάζει τον Κύριο και του λέει, θέλω κάτι να σου πω. Ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Το τι έχει στην καρδιά της, το τι δεν έχει.
αλλά πρέπει να την αφήσει να τα πει για να καταλάβει η ίδια. Γιατί ο Θεός θέλει να καταλάβουμε και πρέπει να καταλαβαίνουμε ή με το λόγο της νουθεσίας ή με την παιδεία της δοκιμασίας. Διάλεξε και πάρε. Ή θα καταλάβουμε σήμερα με το λόγο της νουθεσίας, θα μετανοήσουμε και θα πούμε «Κύριε, ευλόγησέ τους όλους πιο πολύ από μένα, είναι πιο καλοί από μένα, πιο σπουδαίοι, πιο ευλογημένοι». Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ο ελάχιστος των Αποστόλων». Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Και ξέρετε, όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ο πρώτος των Αποστόλων στο έργο και στο αποτέλεσμα. Χωρίς να συγκρίνουμε, γιατί θα ανοητένουμε. Και μετά λέει και ο ελάχιστος των αδελφών, των Αγίων. Και το λέει με επίγνωση. Τι έχει καταλάβει? Ότι οι άλλοι είναι πολύ καλύτεροι από αυτόν, ναι. Πολύ καλύτεροι. Και προσεύχεται για αυτούς, ευλόγησέ τους Κύριε, πολύ, πιο πολύ από μένα. Και λέει ο Θεός, έτσι προσεύχεσαι, και αυτούς θα τους ευλογήσω πιο πολύ από σένα και σένα θα σε ευλογήσω πιο πολύ από αυτούς. Ευαρεστείται ο Θεός αυτό το πνεύμα, στον ταπεινό και στον υποτεταγμένο που δεν διεκδικεί για τον εαυτό του και στον αγαθό και πιστό. Δώσε μας Κύριε αυτά τα ωραία χαρίσματα, σε παρακαλούμε. Κάνε μας ταπεινούς και υποτεταγμένους στο λόγο σου, αγαθούς και πιστούς στο έργο σου. Όμως η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου, του Ιωάννη και του Ιάκωβου, πήγε εκεί καμαρωτή, συγγνώμη Κυρία μου, δεν το λέει η Γραφή αυτό, και λέει σε παρακαλώ, γιατί πήγε, μπορεί να πήγε και ταπεινά. Πήγε λοιπόν και του λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Λέει πες μου. Γιατί χάρες κάνει ο Θεός, χατήρια δεν κάνει. Δεν μπορείς να βάλεις τον ένα γιο μου στα δεξιά σου και τον άλλον γιο μου στα αριστερά σου στη βασιλεία σου. Θα μου πεις ανόητη αίτηση. Αδερφοί, αυτή την αίτηση την κάνουμε όλοι μας. Τι προσεύχεσαι για τα παιδιά σου? Δεν προσεύχεσαι να τα ευλογήσει πολύ ο Θεός? Εγώ προσευχόμουν και προσεύχομαι. Αλλά έμαθα τώρα να προσεύχομαι πιο πολύ για τα δικά σας τα παιδιά. Κύριε, τα παιδιά πιο πολύ ευλόγησέ τα. Με συμφέρει, γιατί ευαρεστείται ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο να προσεύχεσαι, και για να αγωνίζεσαι να ευλογήσει ο Θεός τους άλλους πιο πολύ από σένα. Και να μην διεκδικούμε τίποτα για τον εαυτό μας. Και τι της λέει ο Κύριος? Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Γιατί το μέλλον δεν το ξέρετε. Ξέρετε ότι εγώ πρόκειται να πιω το ποτήρι των θλίψεων? Δεν έχουν καταλάβει. Ξέρετε ότι εγώ πρόκειται να βαφτιστώ το βάφτισμα του θανάτου? Εσείς δίναστε? Και με μεγάλη επιπολαιότητα ή και σοβαρότητα, αλλά χωρίς επίγνωση, λένε δυνάμεθα, δυνάμεθα. Βγάλτε τη λέξη επιπολαιότητα, αλλά να αφήσουμε τη λέξη μη επίγνωση. Χωρίς επίγνωση. Ο Κύριος όμως που ξέρει λέει πράγματι, λέει, το ποτήριο των θλίψεων θα το λάβετε, γιατί περισσότεροι θα πάτε πεθαμένοι. Και το βάφτισμα του θανάτου θα το λάβετε. Μάλιστα ο Ιάκωβος που θέλει να κάτσει δεξιά μου, πολύ σύντομα θα πάρει το βάφτισμα του θανάτου. Αλλά ποιος θα καθίσει δεξιά μου και αριστερά μου, ούτε δική μου δουλειά είναι. Τι ωραία που το κανονίζει. Αλλά του πατέρα μου που το ετοίμασε με βάση την πρόγνωσή του, που γνωρίζει τα πάντα. Δεν κάνω κάτι που δεν είναι δοσμένο. Δεν έχει δοθεί σε αυτόν ποιος θα κάτσει δεξιά ή αριστερά να διαλέξει. Αυτά τα έχει διαλέξει ο πατέρας και είναι ταπεινός και υποτεταγμένος στο θέλημα του Θεού. Γιατί είναι πρώτος δούλος που διδάσκει αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, αφού τα εκτέλεσε πρώτος. Και είναι και αγαθός και πιστός. Και έρχεται τώρα να τους δώσει ένα ωραίο μάθημα.
Πολύ ωραίο μάθημα. Εξεύρεται ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν αυτά. Οι άρχοντες κατακυριεύουν και καταξουσιάζουν. Όμως ανάμεσά σας δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά αν κάποιος θέλει να γίνει ανάμεσά σας μέγας, θα πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Αν θέλει κάποιος να γίνει μέγας ανάμεσά σας, πρέπει για να γίνει να υπηρετήσει όλους εσάς. Και μάλιστα το κείμενο λέει διάκονος, που σημαίνει εθελούσιος υπηρέτης, εθελούσιος δούλος. Με τη θέλησή μου διακονώ. Δεν είμαι σκλάβος, δεν είμαι υπόδουλος που με αναγκάζουνε, γιατί αλλιώς μου παίρνουν το κεφάλι. Είμαι ελεύθερος και δουλώνω τον εαυτό μου. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να γίνει μέγας, πρέπει να δουλώσει τον εαυτό του. Και αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, όχι μέγας, γιατί μεγάλοι μπορεί να είναι πολλοί, αλλά πρώτος είναι ένας. Αν θέλει να είναι πρώτος, τότε να μην είναι διάκονος, υπηρέτης, αλλά πρέπει να είναι δούλος, σκλάβος, υπόδουλος, χωρίς ελευθερία καθόλου, χωρίς άποψη. Ο διάκονος διακονεί και άμα θέλει κάθεται, αν θέλει φεύγει. Διακονεί όποτε θέλει. Εγώ μόνο θα σκουπίζω την Εκκλησία. Ο δούλος σκούπισε, πλύνε, φρόντισε, τρέξε, κάνε. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος του. Αν κάποιος θέλει να είναι λοιπόν μέγας, ας γίνει υπηρέτης. Και αν κάποιος θέλει να γίνει πρώτος, να γίνει δούλος. Όπως έκανε και ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να δώσει και τη ζωή αυτού λύτρων αντίπολων. Λύτρων αντίπολων. Και εδώ σας πω τώρα μία μικρή εμπειρία. Ήμουνα, θυμάμαι, ένα βράδυ και προσευχόμουν μόνος μου στο σπίτι μου και είχε η καρδιά μου γεμίσει αγάπη για τον Χριστό. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Και ενώ προσευχόμουν, του είπα: Κύριε, πώς θα ήθελα, σε παρακαλώ, να είμαι εκεί στην αιωνιότητα, πολύ κοντά σου, στα πόδια σου από κάτω. Και το ήθελα. Και ακούω τη φωνή του Κυρίου: αν θέλεις να γίνεις πρώτος, πρέπει να γίνεις δούλος πάντων. Οχ, θέλεις? Εγώ το λέω το θέλεις. Όταν τ' άκουσα, κατάλαβα τι σημαίνει. Λέω: δούλος πάντων. Και άρχισα να το σκέφτομαι. Λέω: δύσκολο πράγμα. Δούλος πάντων, υπόδουλος πάντων. Να μην μπορώ να αρνηθώ τίποτα. Και λέω: άσε με να το σκεφτώ, Κύριε. Έτσι είπα, αλήθεια. Λέω: Κύριε, άσε με να το σκεφτώ. Και μου λέει: αληθώς, δύσκολο είναι. Και μετά άρχισε, αδελφοί, να με διδάσκει. Εγώ ήμουν δούλος πάντων. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο πατέρας μου κατοικούσε μέσα μου. Και δεν ήμουν εγώ, αλλά ο πατέρας μου που υπηρετούσε όλους. Τα λόγια τα οποία έλεγα εγώ δεν τα έλεγα εγώ, τα λέγει ο πατέρας μου. Τα έργα τα οποία έκανα εγώ δεν τα έκανα εγώ, τα έκανε ο πατέρας μου. Και κατάλαβα. Δηλαδή λέω, για να γίνω δούλος πάντων πρέπει να κατοικήσεις εσύ μέσα μου, οπότε τα λόγια που θα λέω εγώ δεν τα λέω εγώ, θα τα λες εσύ. Τα έργα που θα κάνω εγώ δεν τα κάνω εγώ, θα τα κάνεις εσύ. Άρα μπορώ να γίνω δούλος πάντων, γιατί εσύ θα είσαι. Και θυμήθηκα γι' αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού η κατοικούσα εν εμή. Πω, λέω, με χάρη. Και άρχισε να μ' αρέσει. Το βρίσκα εύκολο. Γιατί έλεγα: θα είμαι δούλος, αλλά με τη χάρη του Χριστού. Ο Χριστός θα είναι.
Και είπα, Κύριε, θέλω να κατοικώ μέσα σου και θέλω να κατοικείς μέσα μου. Και σηκώθηκα χαρούμενος, δόξασα το Θεό και πήγα και κοιμήθηκα. Την άλλη μέρα ξύπνησα, αλλά λέω, κάτσε, και πώς θα κατοικήσει ο Χριστός μέσα μου. Και πώς θα κατοικήσω εγώ μέσα στο Χριστό. Εσύ κατοικούσες γιατί ήσουν ο Θεός. Και ο Θεός κατοικούσε μέσα σου. Εγώ πώς θα τα καταφέρω αυτό. Και τα χάσα πάλι. Και όταν τα χάνεις με τον Κύριο, τα χάνεις. Λες, και τώρα τι γίνεται. Ποιος θα μου το φανερώσει. Ποιος θα μου το πει. Ποιος άλλος από τον ίδιο να. Το άλλο βράδυ ξανά. Ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Τον άλλο βράδυ ξανά. Τίποτα. Έκανα 2-3 μέρες. Έφτασε η Κυριακή. Είχαμε το κήρυγμα. Και μετά το κήρυγμα είχαμε την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και όπως πάντα διαβάζω. «Ως τη στρώγη τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης». Και συνεχίζω. «Ως τη στρώγη τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό». Εκεί κόλλησα. Πω, πω, λέω, το βρήκα. Το γράφει. Κύριε μου, κανείς δεν κατάλαβε βέβαια τι γινότανε μέσα μου, αλλά λέω, το βρήκα. Και είχα μια χαρά εκείνη την ημέρα που θα έπαιρνα μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Μετανόησα, ζήτησα συγχώρεση από το Θεό. Λέω, Κύριε, αξίως, προς ευλογία να λάβω μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γιατί θα κατοικήσω μέσα σου και εσύ μέσα μου. Και τότε, όχι εγώ, αλλά η χάρις η δική σου μέσα μου και θα μπορώ να γίνω και υπηρέτης των αδελφών μου και δούλος των αδελφών μου. Αλλά όχι εγώ, εσύ που θα κατοικείς μέσα μου. Καμιά χαρά. Τέλειωσε, δεν το είπα σε κανέναν και τι να πω. Πήγα σπίτι το βράδυ στην προσευχή, λέω, το βρήκα. Το βρήκα, Κύριε. Αλλά ενώ έλεγα το βρήκα, λέω, δηλαδή, όποιος παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, μου φαινόταν λίγο παράξενο. Και έτσι πως προσευχόμουν, κατάλαβα ότι πρέπει να παίρνουμε αξίως το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι αναξίως, αλίμονό μας, αλλά απολύτως άξια. Και ποιος είναι αυτός που παίρνει αξίως? Αυτός που είναι ταπεινός και υποτεταγμένος και αυτός που είναι αγαθός και πιστός. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και ποιος είναι αυτός? Εγώ θα σας πω ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, λέει ο Χριστός, και ποιος είναι ο κακός και ο άπιστος και ο πονηρός δούλος. Ο πιστός και καλός δούλος είναι αυτός που του έδωσε ο Θεός ικανότητες και δώρα και υπηρετεί τους αδελφούς του συνεχόμενα. Είναι στην υπηρεσία. Όχι σήμερα μπορώ και υπηρετώ, αύριο δεν μπορώ. Σήμερα προφητεύω, αύριο δεν προφητεύω. Κάνω ό,τι θέλω, βρε αδερφέ. Ελεύθερος δεν είμαι. Όχι. Δεν είσαι τότε πιστός και φρόνιμος. Είσαι δούλος κατά την αρέσκειά σου. Δεν παίρνεις αξίως σώμα και αίμα Χριστού. Δεν ξέρω αν παίρνεις τον αξίως, που ελπίζω ότι δεν παίρνεις και δεν θα έχεις αμαρτία. Αλλά δεν ευαρεστείτε ο Θεός στο περπάτημά σου. Δεν ευαρεστείτε. Κάθεται με επιμέλεια και φροντίζει στην υπηρεσία που ο Θεός τον έχει βάλει να υπηρετεί. Ό,τι είναι η υπηρεσία. Άλλον τον έχει οικονόμο και φροντίζει το σιτηρέσιο, δηλαδή φροντίζει το μοίρασμα, και άλλον τον έχει βάλει δούλο και μοιράζει. Έτσι λέει στις παραβολές. Εγώ όμως, ενώ με έχει βάλει ο Θεός να είμαι κάθε φορά στην εκκλησία στο έργο μου, εγώ λέω, σήμερα δεν θα πάω. Γιατί? Γιατί με ενόχλησε ο εκείνος εκεί, ο αδερφός, το βλέπεις, με ενόχλησε.
Και θα πας στην εκκλησία, επειδή σε ενόχλησε εκείνος ο αδερφός. Και έχω και μια δοκιμασία, μια στενοχώρια, δεν αντέχω να πάω σήμερα. Και δεν θα κάνεις την υπηρεσία που σου έχει δώσει, θα αναθέσει ο Κύριος. Τότε ούτε μέγας, ούτε πρώτος. Θα μου πεις δεν θέλω. Εντάξει. Δεν θέλεις είναι μια σωστή απάντηση. Αλλά η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι αν δεν θέλουμε αυτό, τότε σιγά σιγά δεν θα θέλουμε τίποτα στο έργο του Θεού. Αν θέλουμε, τότε ο Θεός θα μας προσθέτει. Γιατί σε αυτόν που δεν έχει αφαιρείται και αυτό που έχει. Σε αυτόν που δεν έχει όρεξη, που δεν έχει πάρει απόφαση, που δεν θέλει με όλη του την καρδιά, αφαιρείται και αυτό που έχει. Και σε αυτόν που έχει όρεξη προστίθεται και άλλο για να έχει. Άρα λοιπόν τώρα είπαμε ο Κύριος έρχεται, σε λίγο θα ακουστεί η σάλπιγγα, αλλά κάποιοι θα είναι στη δουλειά τους με τη γυναικούλα τους και τα παιδάκια τους, και κάποιοι θα είναι στην υπηρεσία, στο έργο και στη δόξα του Θεού. Σήμερα λοιπόν ας εκλέξουμε ποιον θέλουμε να δουλεύουμε. Βεβαίως θα φροντίζουμε τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Βεβαίως υπάρχει ιεραρχία στην προτεραιότητα στη ζωή μας. Η προτεραιότητα είναι πρώτον η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού. Δεύτερον, ο εαυτός μας και η οικογένειά μας. Γιατί αν εμείς δεν στεκόμαστε καλά, πώς θα υπηρετήσουμε τους άλλους? Και αν η οικογένειά μας δεν είναι στο θέλημα του Θεού, πώς θα υπηρετήσουμε τους άλλους? Τρίτον, η δουλειά μας. Γιατί αν είμαστε άεργοι και άνεργοι, πώς θα υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Χριστού? Τέταρτον, το έργο του Θεού. Αλλά για τα τρία πρώτα θα με ρυμνά ο Θεός, για το τέταρτο πρέπει να με ρυμνήσεις εσύ. Και όταν με ρυμνάς για το τέταρτο, όταν με ρυμνάς για τα παιδιά του Θεού, ο Θεός θα με ρυμνά για τα παιδιά τα δικά σου. Όταν με ρυμνάς για το έργο του Θεού, ο Θεός θα με ρυμνά για τη δουλειά τη δικιά σου. Και όταν ζητάς τη Βασιλεία των Ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός θα σου ανοίγει τους ουρανούς. Και θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την τελευταία στιγμή, που δεν θα στοχαζόμαστε, αλλά θα είμαστε έτοιμοι, και όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου, επειδή θα είμαστε έτοιμοι, θα πλειστούμε Πνεύματος Αγίου και θα έρθει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου να μας μεταμορφώσει, το θνητό να ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό αφθαρσία, και να είμαστε μαζί Του στους αιώνες των αιώνων. Σήμερα λοιπόν, αν ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Έκλεξε ποιον θέλεις να δουλεύεις. Και ας πούμε όλοι μας, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια Κύριε μου. Αμήν. Με όλη μας την καρδιά. Αμήν. Να ψάλουμε τότε τον ύμνο 208. Ύμνος 208.